Το μαρτύριο της σταγόνας εξακολουθούν να βιώνουν από το καλοκαίρι οι ρεθιμιώτες, καθώς σχεδόν σε καθημερινή βάση μεγάλες περιοχές όπως τα Περβόια, η Καλυθέα, το Ατσιπόπουλο, η Παλιά Πόλη αλλά ακόμα και το κέντρο μένουν για ώρες ή και μέρες χωρίς νερό. Η έλλειψη νερού, ακόμα και τις ημέρες που ο υδράργυρος φλέρταρε με τους 40 βαθμούς Κελσίου, έχει φέρει στα όρια τους τους πολίτες, που αν και δείχνουν κατανόηση, εν τούτης δηλώνουν αγανακτισμένοι. Και μένα το γραφείο μου εδώ στο κέντρο και ξέρω ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Άρα φανταζόμαστε και σπίτια που μένουν να μην έχουν νερό ούτε για τα απαραίτητα. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Θα είναι πολύ δύσκολα. Ακούγεται από πάρα πολλούς δεν έχουν να κάνουν μπάνιο. Ακούγεται. Μπάνιο, Ναι, δεν έχουν ούτε για μπάνιο. Εγώ πάντως δεν έχω στο Μασταμπά. Εγώ ξέρω για την περιοχή μου. Εσείς είχατε. Μπράβο. Πάντα υπήρχε πρόβλημα Σεπτέμβριο και Αύγουστο, που είναι οι τουρίστες. Και προφανώς θα έχει και σπασίματα, θα έχει και τέτοια πράγματα. Αλλά αποκαταστήνονται οι βλάβες. Τα συνεργεία της ΔΕΗ όλο το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα δουλεύουν πολλές φορές νυχθημερών για να αποκαθιστούν έγκαιρα τις βλάβες και να ομαλοποιείται η υδροδότηση της πόλης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αιτία του κακού είναι το πεπαλαιωμένο δίκτυο ίδρυυσης της ΔΕΗ που δεν αντέχει το βάρος της αυξημένης ζήτησης νερού. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε επάρκεια των δικτύων, όχι του νερού. Να καλύψει την πολύ αυξημένη ζήτηση νερού που υπήρχε λόγω της μεγάλης προσέλευσης τουριστών. Οι ξενοδοχειακές μονάδες δούλευαν όλες. Υπήρχε πολύ μεγάλη περίοδο καύσωνα, άρα η ζήτηση για νερό ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα κυριότερα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κυρίως στην Καλυθέα είχαν να κάνουν με αυτό. Από εκεί και μετά αντιμετωπίζουμε και προβλήματα βλαβών, σπασίματα δικτύου τα οποία συμβαίνουν, είτε γιατί επηρεάζονται οι πιέσεις, είτε γιατί κάποια τμήματα του δικτύου είναι παλαιά. Όπως εξηγεί στην Κρήτη TV ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗΑΡ Γιάννης Λίτινας, η υπηρεσία του σχεδιάζει και έχει ήδη αρχίσει να εκτελεί έργα αντικατάστασης του παλιού φθαρμένου δικτύου ίδρυυσης, όπως έγινε στο Μασταμπά, ενώ σταδιακά εξασφαλίζοντας παράλληλα τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις, τα έργα αυτά θα επεκταθούν. Προχωράμε λοιπόν στην αντικατάσταση των δικτύων της Καλυθέας. Υπάρχει εργολαβία ενεργή η οποία θα μπει μπροστά από τον Οκτώβριο για αντικατάσταση δικτύων στην περιοχή του Κολονακίου και στην Κρήτη. Μεγάλα τμήματα της πόλης είναι καινούρια, όπως για παράδειγμα ο Μασταμπάς έχει καινούρια δίκτυα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν σχεδιασμό ο οποίος εξελίσσεται. Το επόμενο διάστημα ενεργό ρόλο θα αποκτήσει και το σύστημα τηλεμετρίας της ΔΕΗΑΡ, ώστε να σταματήσει η τυφλή αναζήτηση των βλαβών.